Καλησπέρα σας, Νίκος Παπάς, στο στούντιο. Καλησπέρα, κυρία Κάτζου. Καλησπέρα και στους τηλεθέτες. Κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα, αλλά εγώ θα ξεκινήσω από το χρέος. Δέχεστε μία κριτική από πολλές πλευρές, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Παπά, ότι όλα είναι ανοιχτά. Ότι βάλατε το χρέος εμφαντικά στην ατζέντα, ότι πάτε να συνδικολογήσετε, φέρατε ένα τέταρτο μνημόνιο. Τι θα γίνει με το χρέος, κύριε Παπά? Θα πάρουμε κάτι ή δεν θα πάρουμε? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση έχει βάλει θέμα χρέους? Το έχει βάλει για να ομαλοποιηθεί η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Και θέλω να ξεκαθαρίσω, για να το έχουν και οι τηλεθεατές μας στο νου τους, ότι υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί μία λύση, η οποία ακριβώς να δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ομαλοποιήσει τη χρηματοδότησή της. Η οποία χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού χρέους θα είναι έτσι κι αλλιώς τα επόμενα χρόνια ένα μείγμα από δημόσια και ιδιωτική. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους μας έχει περάσει στον θεσμικό τομέα, όπως λέμε. Η ελληνική κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να το ανοίξει το ζήτημα. Είμαστε στον αντίποδα των λογικών που δυστυχώς υπήρχαν στην Ελλάδα πριν τη δική μας διακυβέρνηση και λέγανε ότι θα πάρουμε ένα πιστοποιητικό βιωσιμότητας και όλα θα είναι καλά και όλα θα είναι ανθυρά. Πάντα, σε κάθε φάση της διαπραγμάτευσης, είμαστε απαιτητικοί και από τους εταίρους και από τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν και σε αυτή τη φάση ζητάμε, απαιτούμε και δουλεύουμε για να επιτευχθεί μια λύση η οποία ακριβώς θα λύνει αυτό το πρόβλημα. Τι σημαίνει να λύνει το πρόβλημα όμως? Σημαίνει ότι οι διεθνείς επενδυτές και οι εγχωροί καταναλωτές θα πιστούν ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόβλημα στα επόμενα χρόνια για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων. Ναι, αλλά σας κατηγορούν ότι ενώ είχατε κλαιγεί ένα κλίμα υπεραισιοδοξίας και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτό δεν ισχύει. Πήγαμε σε ένα Eurogroup το προηγούμενο και δεν πήραμε τίποτα. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν θα είναι η λύση που θα θέλαμε, γιατί θα θέλει η κυβέρνηση για το χρέος. Ισχύει αυτό, ότι κλαιγήθηκαν υπερπροσδοκίες? Εμείς οφείλουμε πάντα να πηγαίνουμε με αυτοπεποίθηση στη μάχη. Δεν πηγαίνουμε με τα κεφάλια κατεβασμένα. Πηγαίνουμε με τις ισχυρές μας θέσεις, με τις διευρυνόμενες συμμαχίες μας. Και θα σας έλεγα δε ότι το συμπέρασμα ότι στο Eurogroup δεν πήρε κάτι η Ελλάδα μπορεί να το βγάλει όπως βλέπει τα πράγματα στατικά. Διότι μετά το Eurogroup το τελευταίο δεν υπήρξε ούτε ένας στη διεθνή οικονομική και πολιτική σκηνή που να κατηγορήσει την Ελλάδα για τις καθυστερήσεις. Και αυτό ξέρετε, κυρία Κάτζου, επειδή είστε και στο οικονομικό ρεπορτάζ, ότι δεν θα μπορούσε κανείς να το διανοηθεί το 2015. Το 2015 η Ελλάδα ήταν απολύτως απομονωμένη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό και οικονομικό σκηνικό όπου και πολιτικές δυνάμεις και οικονομικοί παράγοντες κατηγορούν ανοιχτά άλλους αντισυμβαλόμενους για τις καθυστερήσεις. Αυτό λοιπόν διαμορφώνει ένα ευνοϊκότερο πεδίο για τις δικές μας διεκδικήσεις. Όμως, παρόλα αυτά, είναι σφοδρή η κριτική. Είδαμε και στη Βουλή χθες, αποψηφίστηκαν βεβαίως και αποδείχθηκε παρά το αντιθέτου ότι είναι συμπαγής η κοινοβουλευτική ομάδα. Οι 153 είναι αυτοί που ψήφισαν και τις ουρές. Παρόλο που δεχθήκατε και εκεί σφοδρή κριτική από τη Νέα Δημοκρατία και από τον προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι πρέπει να φύγετε, ότι ζήτησε και πάλι εκλογές. Θεωρείτε ότι θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να ζητάει εκλογές? Παρόλο που φαίνεται να κλείνει αξιολόγηση, να εκταμιεύεται η δόση, να δούμε τι θα πάρουμε για το χρέος. Αλλά επιμένει η Νέα Δημοκρατία ότι είστε επικίνδυνοι, είστε ανίκανη κυβέρνηση και επιμένει να ζητά εκλογές. Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλογιστεί από εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ γρήγορα από τις τελευταίες εκλογές, από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, στη ρητορική περί της ανάγκης για νέα κάλπη. Αλλά ξέρετε, εδώ πέρα κυλάει νερό στα βλάκι, περνάει ο χρόνος και οι πολίτες, αλλά και οι παράγοντες της οικονομίας συνολικά, βλέπουν ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δείχνει πάρα πολύ ισχυρά σημάδια ανάκαμψης. Έτσι. Και μιλάω και για την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την αύξηση των επενδύσεων, την αύξηση των εξαγωγών, την αύξηση της απασχόλησης. Διότι, και την αύξηση του ΑΕΠ, το πρώτο τρίμηνο, που ήταν έκπληξη, γιατί από την. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι έχω και κάποια ερωτηματικά. Διότι έτσι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση προσωπικά η τεράστια μεταβολή εντός 15 ημερών στις εκτιμήσεις. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, νομίζω ότι οι αρμόδιοι των ανεξαρτήτων αρχών μπορούν να δώσουν μια εξήγηση. Είναι εντυπωσιακό πάντως. Δηλαδή, μέσα σε 15 μέρες να υπάρχει μια εκτίμηση για ύφεση, η οποία να μεταβάλλεται σε. Που δημιούργησε κλίμα η προηγούμενη εκτίμηση. Όχι, δημιούργησε κλίμα. Όταν ανακοινώθηκαν τα καινούργια στοιχεία, ανέτρεξαν στα πρωτοσέλιδα τα οποία είχαν διαμορφωθεί την ημέρα ακριβώς που είχαν ανακοινωθεί οι αρνητικές εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω ότι ας κοιτάξουν ξανά αυτοί που τα φτιάξανε και ας κάνουν έτσι έστω και λίγο την αυτοκριτική τους. Αλλά εδώ πέρα διαμορφώνεται λοιπόν
μια κατάσταση στην οποία και ο Έλληνας πολίτης μπορεί με όρους πλέον ιστορικούς να κρίνει το τι συμβαίνει. Διότι η ιστορία έχει καταγράψει ότι με την πρώτη διακυβέρνηση Παπανδρέου η Ελλάδα έχασε 550.000 θέσεις εργασίας, με τη διακυβέρνηση Σαμαρά 250.000 θέσεις εργασίας, με την κυβέρνηση Παπαδήμου και επικραμένου από 100.000 θέσεις εργασίας και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα έχει κερδίσει πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οικονομία. Δείχνει πολύ ισχυρά σημάδια ανάκαμψης και τη λύση για το χρέος ακριβώς την επιθυμούμε για να μην υπονομεύσουμε αυτή την πορεία. Εδώ θα σας πάω λίγο στο δόνο του. Αυτό που λέγεται είναι ότι θα μπει, αλλά χωρίς χρήματα. Mm-hmm. Και κάποιοι θεωρούν ότι σας εγκλωβιστήκατε μόνοι σας mm-hmm. και ότι ουσιαστικά φέρετε μέτρα στη Βουλή, που δεν ήταν βαριά τα μέτρα, γιατί είχαμε περικοπές συντάξεων, περικοπές στα φορολόγια, βεβαίως και κάποια αντίμετρα, έτσι να το πούμε αυτό. Αλλά ωστόσο το δόνο του φαίνεται να μένει στο πρόγραμμα, αλλά χωρίς χρήματα. Γιατί να τα πάρουμε. Κάποιοι διαρωτούνται, γιατί να πάρουμε τα μέτρα τότε που ζητούσε το Δουνουτού. Κοιτάξτε, εδώ πέρα εμείς έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι υπήρξε ένα πακέτο πολιτικής, το οποίο στην αρχή ήταν μόνα τους μέτρα επιβαρυντικά 2% του ΑΕΠ, και μετά από τη δική μας διαπραγμάτευση και μάχη, που από την αρχή μας λέγανε να τα υπογράψουμε αυτά τα μέτρα και δεν το δεχτήκαμε, μετά μας κατηγορούσαν για τις καθυστερήσεις, περάσαμε σε μια συμφωνία η οποία έχει μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Όλο αυτό το πακέτο μέτρων μπήκε στο τραπέζι και συμφωνήθηκε ακριβώς επειδή άλλες χώρες επέμεναν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι απαραίτητο για ένα ελληνικό πρόγραμμα, πράγμα που εμείς, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, από το 2015 έχουμε διατυπώσει μια αντίληψη ότι δεν θα ήταν απαραίτητο και ότι θα μπορούσε η Ευρώπη με ευρωπαϊκό τρόπο να λύσει τα προβλήματά της. Συνεπώς, οποιοδήποτε μέτρο συνδέεται με την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και το προαπαιτούμενο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να διατυπώσει την άποψη περί βιώσιμου ελληνικού χρέους, είναι και αυτά με το ερωτηματικό της πλήρους εφαρμογής μιας τέτοιας συμφωνίας. Μάλιστα. Και να πάμε λίγο τώρα να φύγουμε. Πάμε στα δικά σας, στα του Υπουργείου που είναι πολύ βασικά της ψηφιακής πολιτικής. Mm-hmm. Στο μέσο, βασικά θα ξεκινήσουμε με αυτές τις περιβόητες άδειες για τα τηλεοπτικές άδειες. Mm-hmm. Όλοι περιμένουμε τον διαγωνισμό. Έχετε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να γίνει γρήγορα, ότι υπάρχει το know-how, mm-hmm. δηλαδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Θα καθυστερήσει κι άλλο και πόσο, κύριε Παπά? Γιατί... Νομίζω δεν θα καθυστερήσει πολύ και πρέπει να πω ότι βλέπω μια κινητικότητα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπορώ βεβαίως εγώ να απαντήσω για το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Εγώ ξέρω ότι κάθε μέρα που περνάει παρανομούμε όλοι μαζί, η πολιτεία και η ανεξάρτητη αρχή. Και εμείς και όλοι μας παρανομούμε, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι άδειες στις οποίες το Σύνταγμα ρητά προβλέπει. Θα έλεγα δε ότι έχει περάσει και πάρα πολύ καιρός, οριμάζει και η συζήτηση γύρω από αυτή την διαδικασία και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να έχουμε εξελίξεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν βέβαια και ένα τίμημα το οποίο να είναι ανάλογο του αγαθού το οποίο θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι αδειούχοι. Πολλές φορές εδώ από το Live News και το Καθημερινό με τον Νίκο Βαγγέλα, ότι και πρέπει να γίνει διαγωνισμός και να πληρώσουν τα κανάλια και να μπει επιτέλους μία. Ξέρετε κάτι, δεν νομίζω πραγματικά ότι οι άνθρωποι που υπηρετούν την τηλεόραση με όρους λογικής και μέτρου επιθυμούν να υπάρχει ένα καθαρό πεδίο. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι διαρκώς και ανάως θα συμπεριφέρονται ως αεροπειρατές. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Τώρα πάμε λίγο στον αριθμό. Ήταν και το, ας το πούμε, η αχίλλειος πτέρνα, αν το μπορώ να το πω, όλων αυτού του νόμου, του δικού σας και της διαδικασίας που βεβαίως ήταν αδιάβλητη, όλοι το είπαν, ήταν μια διαδικασία που ακολουθήθηκε και ήταν και ορθή και κανείς δεν είχε να πει κάτι. Ωστόσο το 4 αμφισβητήθηκε, κύριε Παπά, έντονα από πολλές πλευρές. Θεωρείτε ότι και ακούμε και φωνές που μιλάνε πια για 9 άδειες, ότι χωράει το φάσμα. Εσείς επιμένετε. Ήταν ο μόνος ενδιασμός όλο αυτό το περίοδο των αδειών που έλεγα και εγώ ότι γιατί 4 άδειες τελικά και γιατί όχι 6-7. Θέλετε λίγα κανάλια ή πολλά αυτό. Δεν έχετε την ευκαιρία να σας πω ότι εμείς σε αυτόν τον αριθμό δεν καταλήξαμε επειδή καθόμασταν ένα απόγευμα και σκεφτήκαμε και πετάγαμε αριθμούς και συζητάγαμε ένας με τον άλλο και καταλήξαμε στο 4. Ούτε γιατί θέλατε λίγα κανάλια για να δημιουργήσετε μια νέα διαπλοκή, γιατί θέλουμε, αυτό λένε. Εμείς θέλουμε καταρχήν η χώρα να μπορεί στο επίπεδο των υποχρεώσεών της σε σχέση με την κατανομή του φάσματος, το οποίο δεν είναι απεριόριστο, παρόλες τις ανοησίες που ακούστηκαν και σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο, διότι ακούστηκαν ανοησίες.
Ναι, και αυτό. 12, ναι, εντάξει. Ναι, 12, όχι, ακούστηκε μάλιστα η Νέα Δημοκρατία. Είχε μπει σε αυτή τη συζήτηση δια των εκπροσώπων της, οι οποίοι λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα διαδότησης. Και ότι μπορούν να είναι άπειρα τα κανάλια και η τεχνολογία επιτρέπει να είναι άπειρα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει γίνει και μια δημόσια συζήτηση και με την αρμόδια επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εξέχοντα στελέχη τη οποία βοήθησαν και στην διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα βοηθήσουν και στον διαγωνισμό, τον οποίο ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να διεξάγει και, και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και υπάρχει και η άλλη πτυχή, η πτυχή της βιωσιμότητας. Διότι γνωρίζουν, νομίζω, και οι άνθρωποι που εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με τη βιωσιμότητα των σταθμών. Έτσι. Ναι. Είχαμε σταθμούς οι οποίοι είχαν μία φθήνουσα καμπύλη απασχόλησης, επιδεινούμενων σχέσεων εργασίας μάλιστα, και μία αύξουσα καμπύλη χρέων. Εγώ υποστήριξα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα όταν. Αλλά για να είμαι και καθαρός, δεν θα είναι αυτό εμπόδιο στο να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Δηλαδή, θα μπούμε στη συζήτηση με πάρα πολύ καλή πίστη και αν υπάρχουν και διαφορετικές προτάσεις, θα τις ακούσουμε. Εγώ θέλω να υπερβολές και ανοησίες όμως, ναι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε. Αν είχατε βάλει κάποιους όρους που για μένα ήταν πάρα πολύ σωστοί, ναι, όπως είναι για το όριο των εργαζομένων, ότι πρέπει να πληρώνονται κανονικά, γιατί το έχουμε ζήσει αυτό όσοι δουλεύουμε στο χώρο των, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει αυτό. Να, ναι, μένουμε, να μένουν κάποιοι άνθρωποι για μήνες χωρίς να παίρνουν μισθό. Όλα αυτά θα είναι μέσα στην καινούργια διαδικασία. Κοιτάξτε, είναι βασικό η υποστασία των εργαζομένων. Αυτό δεν επερωτάται από πουθενά. Είναι στοιχείο του νόμου με βάση τον οποίο θα γίνει η διαγωνιστική διαδικασία. Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει με βάση το νόμο 4339 του 2015 και ο νόμος αυτός είναι σαφής, σαφέστατος, παρόλο που μερικές ιδιοκτησίες τηλεοπτικών σταθμών αμφισβήτησαν τη δυνατότητα της πολιτείας να νομοθετήσει για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Αυτό πάρα πολύ, έτσι, σημαντικό για μας όλους που εργαζόμαστε. Ο νόμος κανονικά θα εφαρμοστεί και βεβαίως, και αυτό νομίζω ότι το γνωρίζουν και άπαντες, οι ανεξάρτητες αρχές δεν νομοθετούν, οι ανεξάρτητες αρχές εφαρμόζουν τον νόμο. Νομοθέτης, κατά το σύνταγμά μας, είναι η κυρίαρχη βουλή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε αυτό το. Ένα περιμένουμε νομοσχέδιο για την πλατφόρμα ηλεκτρονικά πια της τηλεοπτικής διαφήμισης, το οποίο λίγο παντρεύεται και με την τηλεθέαση, που αρχίζει να αμφισβητείται ο τρόπος, το δείγμα και το τελικά. Γιατί το πώς μοιράζεται η πίτα διαφημιστική έχει να κάνει, κύριε Παπά, και με την τηλεθέαση. Κυρίως. Εδώ όμως ακούγονται διάφορα, δηλαδή ότι δεν είναι σωστό το δείγμα, ότι μένουν τηλεοράσεις ανοιχτές. Το ακούω και από την. Όχι από. Γενικότερα το ακούω. Πώς θα μπορέσετε εσείς να διασφαλίσετε ότι έχουμε σωστή τη μέτρηση της τηλεθέασης και την ίδια στιγμή βεβαίως και εγώ είμαι πολύ υπέρ του ηλεκτρονικού συστήματος διανομής της τηλεοπτικής πίτας, της τηλεοπτικής διαφήμισης. Πώς θα το κάνετε? Κοιτάξτε, γιατί εδώ μιλάμε για δύο. Καταρχήν υπάρχει μια συνολικά μια γκρίζα ζώνη η οποία έχει δύο πτυχές. Έχει την πτυχή της μέτρησης αυτής καθ' αυτής και η οποία διαμορφώνει και τους όρους μοιράσματος. Ακριβώς. Και αυτό καθ' αυτό το μοίρασμα. Δύο όπου, και εκεί, όπου και εκεί έχουμε πάλι. Έτσι. Κάποια πράγματα τα οποία νομίζω μπορούμε να βελτιώσουμε ως προς τη διαφάνειά τους. Κάποιες λειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να. Κυρία Κάτζου, αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι υπάρχουν οι τεχνολογικές δυνατότητες να αναπτυχθούν συστήματα με δημόσιο έλεγχο, τα οποία να αποτυπώνουν με πάρα πολύ ακριβή τρόπο, με αξιόπιστο και μεγάλο δείγμα, την τηλεθέαση. Και νομίζω βεβαίως ότι η ψήφιση για την υποχρέωση και την θέσπιση της πλατφόρμας διάθεσης, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάθεσης του διαφημιστικού χρόνου, θα βάλει πάρα πολύ σοβαρά όρους διαφάνειας στο τηλεοπτικό παιχνίδι. Άρα είστε διατεθειμένοι και το κομμάτι της μέτρησης τηλεθέασης να μπει ένας έλεγχος. Για να είναι το ποιοτικό το δείγμα ουσιαστικά. Κοιτάξτε, για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω ότι είναι μια αγορά αυτή τη στιγμή 200 εκατομμυρίων, ενδεχομένως και παραπάνω που έτσι δεν γνωρίζουμε. Και εδώ πέρα μοιράζονται με βάση κάποια νούμερα που βγάζει ένα μονοπόλιο. Και αυτό από μόνο του αντιλαμβάνεστε ότι είναι λογικό να δημιουργεί δυσφορίες. Για να το πω όσο πιο ευγενικά, γίνεται και όσο η πολιτική μου ευθύνη μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή να διατυπώσω. Το νομοσχέδιο το σχετικό το περιμένουμε σύντομα στη Βουλή. Είναι ήδη στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Άρα πάρα πολύ σύντομα, τις επόμενες μέρες πάει στις επιτροπές της Βουλής. Μάλιστα, άρα βγάλουμε και είδηση σύντομα λοιπόν το νομοσχέδιο που θα έχει. Η είδηση είναι ότι είναι ήδη στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και νομίζω ότι σε 10 μέρες το πολύ θα είναι στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και ελπίζω μέχρι το τέλος του μήνα.
Σας ευχηθούμε. Είναι καλά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση πάντως όλα αυτά. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα εσωκομματικά σας, γιατί δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Διάβαζα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Πρέπει να σας ρωτήσω. Υπάρχει θέμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αμφισβήτηση, γιατί διαβάζω ότι είναι πρώτη φορά που κάποια στελέχη και κάποιοι βουλευτές αμφισβητούν τον κύριο Τσίπρα, τον πρωθυπουργό, προσωπικά, ότι ίσως πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη, ότι ίσως γίνει ένα σχηματισμό στο. Κοιτάξτε. Υπάρχει μια μερίδα του ελληνικού τύπου η οποία για να διατηρήσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών εφευρίσκει διαρκώς προβλήματα. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Είναι νομίζω έτσι ένα διαρκές φαινόμενο το οποίο δυστυχώς για τους εμπνευστές αυτών των σενάριων πρέπει να μεταθέτουν κάθε τόσο και την ημερομηνία των εκλογών, διότι διαψεύδονται τα σενάρια. Θυμάμαι μια εφημερίδα συγκεκριμένη έχει ρίξει την κυβέρνηση με όλους τους δυνατούς τρόπους. Είτε μέσω οικουμενικής, είτε μέσω παρέτησης βουλευτών, είτε μέσω παρέτησης του πρωθυπουργού. Τα έχουμε ακούσει όλα. Εντάξει, θα κάνουμε υπομονή, κάνουμε τη δουλειά μας και συνεχίζουμε. Υπάρχει ενδεχόμενο ανασχηματισμού σύντομα. Αυτό ο μόνος αρμόδιος είναι ο πρωθυπουργός. Μάλιστα. Γιατί διάβαζα σχετικά στον κυριακάτικο τύπο ότι και μάλιστα αναφέρονται και σε εσάς και συγκεκριμένα πρόσωπα. Ξέρετε, είστε επιτρέψτε πάντα. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι. Πρέπει τώρα, δεν μπορώ. Όταν είναι, επειδή είστε πάντα στο επίκεντρο των ασχηματισμών. Όταν γίνει ένα ασχηματισμό, πάντα είστε ένα από τα πρόσωπα εκείνα που λένε. Εκεί θα πάει, όχι εκεί, όχι, ξέρετε και πάντα. Θέλω λίγο έτσι να ομολογήσετε κι εσείς ότι τα ρεπορτάζ περί ανασχηματισμού έρχονται και επανέρχονται ακόμα πιο συχνά και από τα σενάρια των εκλογών. Δηλαδή μία μόνιμη κατάσταση την οποία διαβάζουμε στις εφημερίδες, εντάξει, δεν μπορείς να αποφασίζει. Ο Πρωθυπουργός θα συμφωνήσει απολύτως με τον κύριο Παπά, δεν το αποφασίζει ούτε οι υπουργοί ούτε κανείς άλλος. Και δεν είναι και καλό να τα σχολιάζουμε όμως. Ναι, σωστά και συμφωνώ μαζί σας. Πώς βλέπω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να χάνει δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και οι πολίτες απογοητευμένοι, γιατί άλλο περιμένω από εσάς, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Φέρατε μειώσεις συντάξεις, βαριά μέτρα και φορολογικά. Πώς θα πείσετε στον τον κόσμο ότι αυτό ήταν ένας μονόδρομος και ότι ουσιαστικά λένε κάποιοι ότι τους είπατε ότι τους προδώσατε, γιατί σας δώσαν τρεις φορές ψήφο εμπιστοσύνης και ξαφνικά βλέπουν κάτι άλλο. Εγώ αυτό ακούω και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα πραγματικότητας και ένα θέμα για τις παρουσίασεις της ίδιας της πραγματικότητας. Η πορεία η δική μας είναι μια πορεία η οποία έχει αυτή τη στιγμή αποτυπώσει μια σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό το πράγμα θα είναι σε θέση ο Έλληνας πολίτης να το κρίνει. Δηλαδή, θα είναι σε θέση να το κρίνουν οι 500.000 άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Οι 500.000 σχεδόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνταγογραφηθεί ή εξυπηρετηθεί από την νομοθετική ρύθμιση τη δική μας που τους έδωσε πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρόλο που δεν είχαν ασφάλιση. Οι αγρότες στη συντριπτική τους πλειοψηφία που πληρώνουν λιγότερα από την προηγούμενη περίοδο. Οι αυτοαπασχολούμενοι που επίσης το 80% των οποίων πληρώνουν λιγότερα. Και βεβαίως και οι κλάδοι της οικονομίας, οι οποίοι βλέπουν και ο τζίρος τους να αυξάνεται και οι δουλειές. Και ο τουρισμός. Στα αυτοκίνητα, κυρία Κάτζου, είχαμε 40% αύξηση από τον περασμένο Μάρτη. Από Μάρτη σε Μάρτη. Δεν έχω τα τελευταία στοιχεία. Αλλά τα αυτοκίνητα είναι διαρκή οικονομικά αγαθά. Τα διαρκή οικονομικά αγαθά ανεβαίνουν όταν αυξάνεται πάρα πολύ η πίστη των καταναλωτών. Δηλαδή, βλέπουν μια σταθερότητα μπροστά και ανοίγουν την τσέπη τους και παίρνουν ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο είναι κάτι για το οποίο θα έχουν μια μηνιαία υποχρέωση ενδεχομένως, αν έχουν βάλει γραμμάτι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας είναι εκεί και δεν πρέπει να πάρθουν αποφάσεις που θα την υπονομεύουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά, για όλα τα μας απάντησε σε όλα.